Στα Μέγαρα θα πάμε τώρα να βρούμε την Βαλεντίνα Γεωργίου. Στα Μέγαρα, τα οποία δοκιμάστηκαν χθες επί 8 ώρες από την πυρκαγιά, Βαλεντίνα. Καλό μεσημέρι, Λένα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί η πυρκαγιά εδώ στο Μέγαρα να διήρκησε λιγότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς όμως ήταν αρκετά καταστροφική με τη βοήθεια του Γιάννη του Αγγελτάκη και του Στέργιου του Παπαναστασίου. Θα σας δείξουμε λίγο τώρα την εικόνα από ένα σπίτι το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες. Μπορείτε να δείτε πως δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Έχει καταστραφεί. Μιλάμε για μια τριόροφη κατοικία, για μια μόνιμη κατοικία. Οι άνθρωποι έμεναν εδώ μόνιμα και όπως μου είπαν τώρα δεν γνωρίζουν θα κάνουν, δεν γνωρίζουν την επόμενη μέρα. Προσπαθούν να δουν το πού θα μείνουν και το τι θα πράξουν από εδώ και έπειτα. Δείτε, έχουν μείνει παντού χαλάσματα, δεν έχει μείνει τίποτα από το συγκεκριμένο σπίτι. Ενώ να σας πω πως μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο εδώ προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές που έχουν συμβεί στο συγκεκριμένο σπίτι. Και να σου πω, Λένα, πως δεν είναι μόνο αυτό. Ακριβώς δίπλα υπάρχει και άλλο σπίτι το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Λίγο πιο κάτω κι άλλα. Έχουμε δει αρκετά σπίτια εδώ στον οικισμό Ζάχουλη που βρισκόμαστε. Συγκεκριμένα, ενώ να σου πω πως οι περισσότεροι πολίτες εδώ εκένωσαν αμέσως μόλις στάλει το μήνυμα από το 112, έφυγαν, εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους, παρόλο που όπως μου μεταφέρουν μου είπαν πως θα ήθελαν πάρα πολύ να μείνουν και να βοηθήσουν με όποιο μέσον μπορούσαν. Συνάντησα βέβαια και κάποιους οι οποίοι κατάφεραν να μείνουν και κατάφεραν να σώσουν τις περιουσίες τους. Με οποιοδήποτε μέσο είχαν, με λάστιχα στα χέρια αλλά και με κουβάδες, με πυροσβεστήρες, προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά η οποία έκαιγε μανιωδώς. Εδώ τώρα βλέπουμε στο σπίτι αυτό πως υπήρχε πολύ πυκνή βλάστηση και αυτό λειτουργήσε ως μειονέκτημα εδώ που βρισκόμαστε, γιατί από όλα αυτά τα ξερά κουκουνάρια λειτουργούσαν ως προσάναμα με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκτείνεται, να υπάρχουν συνεχώς νέες αναζωπηρώσεις, ενώ όπως μπορείτε να δείτε δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα και θυμίζει κρανίου τόπος όλη αυτή η αυλή, όλα αυτά τα στρέμματα και εδώ στο σημείο που βλέπουμε, βρισκόμαστε. Βλέπουμε, Βαλεντίνα, είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Κουράγιο και υπομονή στους ανθρώπους αυτούς, γιατί πρέπει να χτίσουν από την αρχή τη ζωή τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.